13 Αυγούστου του 1944, ολοκαύτωμα των ανογείων από τους Ναζί κατακτητές. Ο αδύστακτος Μίλλερ δίνει εντολή για την ισοπαίδωση του χωριού, η οποία κράτησε μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου. Επί 23 ημέρες λαιλατούν σπίτια και περιουσίες. Κατέκαψαν 940 σπίτια και το νεόδμητο τότε σχολείο. Βεβήλωσαν εκκλησίες, δολοφονούν πολίτες, γερούς και ανήμπορους. Οι Ανογιανοί δεν ξεχνούν, οι Κρητικοί δεν ξεχνούν, οι Έλληνες δεν ξεχνούν. Την ολοκληρωτική καταστροφή και το πλιάτσικο και τις θηροδίδες που έκανε το Τρίτο Ράιχ το 1940-1945 στην Ελλάδα. Και τώρα το Τέταρτο Ράιχ είναι εδώ με χειρότερα όπλα, τα οικονομικά. Εκατόν 61 Ανογιανοί χάνουν τη ζωή τους. Μίσος, βαρβαρότητα, μυρωδιά θανάτου παντού και προσφυγιά. 74 χρόνια συμπληρώνονται από τις μαύρες μέρες με τους Ανογιανούς να τιμούν την ημέρα μνήμης και τιμής για τους αγώνες και τις θυσίες των προγόνων τους. Αλλά και για να μην ξεχνάμε και το χρέος μας απέναντι στους ανθρώπους, τους προγεννήτωρές μας, και να διεκδικούμε γερμανικές αποζημιώσεις. Είμαστε στο δίκτυο των μαρτυρικών δήμων της Ελλάδας, συμμετέχουμε ενεργά σε αυτές τις διεκδικήσεις. Συμμετείχαμε στη συζήτηση στη Βουλή, ελπίζουμε φέτο να μπει στη Βουλή το πόρισμα της Επιτροπής. Ο Γιάννης Χαχλιούτης μας περιέγραψε συγκλονιστικές στιγμές που έζησε στην ηλικία των 13 ετών. Εκεί πιο κάτω στο σφακάκι μας είχαν στέσει ο εφεδρικός Ελλάς, μας είχε στέσει εν έδρα. Και μόλις φτάξαμε εκεί, μας εφωνάζουν από εκεί από τα χαρακόμματα που ήσανε, λίγο πίσω γυναικόπαιδα, και παίξα και δυο πυροβολισμούς. Και τε άρχιξε η τρελή πορεία. Εκλέγατε γυναικόπαιδα όλα με τσιμπαρωτιές. Το πρώτο θύμα των Γερμανών ήταν ο 8χρονος Στεφανής Ξυλούρης στην προσπάθειά του να ξεφύγει προς το βουνό. Το παιδί θα ταθεί μετά από πολλές μέρες από τη μητέρα του Ζαφυρένια, τα λόγια της οποίας συγκλονίζουν. Έψαξα στα χαλάσματα να βρω νερό για να πλύνω το κορμί του. Δεν βρήκα και το έπλυνα με τα δάκρυά μου. Σήμερα τιμούμε τους νεκρούς, τιμούμε τον αγώνα των ανθρώπων και την καταστροφή που υπέστησαν, και παρά τα αυτά αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν και ξαναχτίσανε τη ζωή τους πάνω στα ερείπια που άφησαν οι Γερμανοί, που άφησε ο φασισμός. Είμαστε υποχρεωμένοι να θυμόμαστε, να κρατούμε ζωντανή αυτή τη μνήμη. Πόσο χρόνο ήσασταν τότε? Ήμουν τότε σας 10 χρονών, 12. Και δεν αισθάνομαι τον πόνο, τον φόβο. Γύρισε με εδώ πέρα, ήταν το χωριό καημένο, και αρχίξανε μετά οι γονέοι μας. Όσο μπορούσαν, έτσι χτίζανε και περισσεύουν και σάγανε. Τα ανόγια δεν ξεχνούν τα εγκλήματα των Ναζί. Όπως τονίζουν, δεν παραγράφονται. Η ιστορία δεν παραχαράσεται. Διεκδικούν αποζημιώσεις, απαιτούν δικαιοσύνη. Όταν έβαλα τη φωτιά στα πονεμένα.